Ο Άγιος Πολύκαρπος, επίσκοπος Σμύρνης, γεννήθηκε 60 χρόνια περίπου μετά τον Χριστό. Στον 20ο χρόνο της ηλικίας του έγινε χριστιανός. Όπως γράφει ο μαθητής του Ειρηναίος, ο Πολύκαρπος ήταν στολισμένος με μεγάλη σοφροσύνη, αυστηρότητα ηθών και ολόψυχη αφοσίωση στη διδασκαλία του Θείου Λόγου. Τα προτερήματά του αυτά και η γενεοψυχία του τον έκαναν πολύ αγαπητό στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που αργότερα τον ανέδειξε επίσκοπο Σμύρνης. Στο αξίωμα αυτό επιτελούσε τα καθήκοντά του με ζήλο, καθαρά αποστολικό. Αναδείχθηκε ο διδάσκαλος, ο πατήρ, ο ποιμήν, ο φρουρός. Όταν άρχισαν οι διωγμοί κατά των χριστιανών, επί αυτοκράτορα Αντωνίου Πίου, ο ανθύπατος της Μικράς Ασίας, Στάτιος Κοδράτος, μετά από μανιώδη απέτηση του ειδωλολατρικού όχλου, συνέλαβε τον Πολύκαρπο και τον διέταξε να βλασφημίσει δημόσια τον Χριστό. Ο γέροντος επίσκοπος απάντησε: «Επί 86 χρόνια τον υπηρετώ, χωρίς καθόλου να με αδικήσει. Και πώς μπορώ τώρα να βλασφημίσω τον βασιλέα και σωτήρα μου?» Αμέσως τότε τον έριξαν στη φωτιά να καεί ζωντανός. Αλλά η φωτιά τον αφήνει ανέγκυκτο. Τότε ένας δήμος τον χτυπά με το ξύφος του και τον θανατώνει. Έτσι, στις 23 Φεβρουαρίου του 167 μετά Χριστόν, ο μέγας αθλητής της πίστης τερματίζει τη ζωή του. Στο πρόσωπό του, βέβαια, εφαρμόστηκε πλήρως ο λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη. «Μηδέν φοβού, αμέλης παθήν. Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής». Δηλαδή, μη φοβάσαι για αυτά που πρόκειται να πάθεις. Φρόντιζε να είσαι πιστός μέχρι θανάτου και εγώ θα σου δώσω το στεφάνι της αιώνιας ζωής. Η μνήμη του Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης τιμάται από την Εκκλησία μας στις 23 Φεβρουαρίου.